Υποβροχή πραγματοποιήθηκε και στην Κομωτινή η παρέλαση, παρουσία των επισήμων και δεκάδων πολιτών. Η μαθητιώσα νεολαία δεν παρήλασε εξαιτίας βροχόπτωσης. Παρ' όλα αυτά ο στρατός παρέλασε κανονικά, όπως αποφάσισαν να πράξουν και μερικοί σύλλογοι. Για τον ελληνικό στρατό η παρέλαση φυσικά ήταν και υποχρεωτική, ενώ για τους συλλόγους τέθηκε στη διακριτική ευχέρεια του καθενός. Όλες τις εθνικές μας εορτές με τις παρελάσεις μας τις έχουμε ανάγκη για να ξυπνήσουμε από τον λίθαργο στον οποίο βρισκόμαστε και να πάρουμε καινούργιες αποφάσεις για τη ζωή και το μέλλον των παιδιών μας. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ και τα πολιτικά τμήματα. Τα παιδιά μας δεν ήταν δυνατόν να παρελάσουν αυτή την ημέρα με τις καιρικές συνθήκες που δεν ευνοούσαν, αλλά όμως επίσης να συγχαρώ και το στρατό μας που με το ήθος του παντού και πάντοτε, όποια ώρα να χρειαστεί, είναι στις επάλξεις για να φυλάξει αυτόν τον τόπο και να εμψυχώνει όλους τους Έλληνες. Τιμούμε σήμερα την ηρωική αντίσταση των Ελλήνων απέναντι στο φασισμό. Τιμούμε την αφοσίωση των προγόνων μας στην πατρίδα και στην ελευθερία. Ο αγώνας τους ας αποτελέσει για όλους μας παράδειγμα και η γενναιότητά τους ας αποτελέσει οδηγό για τους αγώνες του σύγχρονου ελληνισμού. Χρόνια πολλά σε όλους. Κάτω από βροχή και χωρίς μαθητική παρέλαση διεξήχθη ο εορτασμός της επετείου της μάχης ενάντια στο φασισμό και στην Ξάνθη. Μετά την κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλης πραγματοποιήθηκε η παρέλαση μόνο των σημαίων από τα λαογραφικά σωματεία, τον Ερυθρό Σταυρό, τους οδηγούς και τους προσκόπους, ενώ η στρατιωτική παρέλαση πραγματοποιήθηκε κανονικά. Την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις εκπροσώπησε ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας. Με ένδοξο πυροβολικό, οι λεβέντες του μηχανικού και των διαβιβάσεων, ας τους χειροκροτήσουμε θερμά για το παράστημά τους και τους άψογους σχηματισμούς τους. Για πρώτη φορά, στα παρελάβοντα τμήματα συμμετέχει ουλαμός σύγχρονου μαχητή. Με ακμαίο ηθικό εκπαιδεύονται σε ρεαλιστικές και δύσκολες συνθήκες. Διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό που τους επιτρέπει να επιχειρούν σε οποιοδήποτε πεδίο μάχης, ημέρα και νύχτα.